Ήθελα να πω και δημόσια το μεγάλο ευχαριστώ της Λέσκης προς το Δήμο Ξάνθης και την κυρία Πατσαλίδου που είναι και στο δικό μας το κομμάτι με τον αθλητισμό. Μας συμπαραστέκονται και οι κατηδία συνομιλίες που έχουμε είναι ότι θέλει να, και θα προσπαθήσει να βοηθήσει το μηχανοκίνητο αθλητισμό και την νεολαία της πόλης μας. Κύριε Πατσαλίδου, δύο λόγια θα μας πείτε. Βεβαίως. Θα τα επιβεβαιώσετε αυτά λοιπόν. Βεβαίως θα τα επιβεβαιώσω και δημόσια. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι μορφή αθλητισμού. Δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Το θεωρεί ένα σπόρο, ένα χόμπι, το οποίο προφανώς επειδή δεν έχει να κάνει με τη σωματική άσκηση άμεσα, θεωρεί ότι δεν είναι άθλημα. Είναι όμως άθλημα και μάλιστα που εξασκεί πέρα από το κορμί, διότι πρέπει να έχεις πολύ καλές φυσικές αντοχές για να είσαι οδηγός αγώνων, αλλά και το μυαλό, διότι θέλει σκέψη κατά τη διάρκεια της οδήγησης και μάλιστα αυτού του είδους η οδήγηση θέλει άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενους κινδύνους ή δυσκολίες στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Δήμος Ξάνθης χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή της αυτοκινητιστικής λέσχης για την επίδειξη των αγώνων αυτό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου στην περιοχή των πηγαδίων Ξάνθης, στο Σκόντα Αρένα Ξάνθη. Είμαστε περήφανοι που είμαστε συνδιοργανωτές αυτού του γεγονότος. Το σημαντικό είναι ότι οι συμμετοχές έχουν να κάνουν με περιοχές από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όσο αφορά τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη μας και χαιρετίζουμε το συγκεκριμένο γεγονός και δηλώνουμε ότι θα είμαστε αλλογοί και σε μετέπειτα διοργανώσεις της αυτοκινητιστικής λέσχης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.